Προσφυγική κρίση και ένταξη στο σχολείο. Η παρούσα εργασία αναλύει το προσφυγικό ζήτημα, το λογίζεται ως κέριο ζήτημα για την Ελλάδα και τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Μέσα από την εργασία αυτή αναμένεται να αναγνωριστεί η ανάγκη για μετεγκατάσταση των προσφύγων σε ασφαλέστερο περιβάλλον από εκείνο της χώρας προέλευσής τους, ιδιαίτερα μετά από βία ή άλλα τραυματικά γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, αυτή η κινητικότητα του πληθυσμού ανεβάζει τον πύχη για τα επίπεδα στέγασης, διατροφής, υγείας και εκπαίδευσης των χωρών υποδοχής. Τα τελευταία χρόνια, μετά την παγκόσμια διάσκεψη για τα άτομα με αναπηρία, αναπτύχθηκε η ιδέα της συνεκπαίδευσης, η οποία σταδιακά επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και εκείνα που χρειάζονται εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και είναι μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως για παράδειγμα οι πρόσφυγες. Έτσι, εκπαιδευτικοί φορείς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν αναπτύξει προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ένταξη των παιδιών προσφύγων σε κανονικές σχολικές τάξεις. Τέλος, μέσω αυτής της μελέτης θα διαφανεί η αναγκαιότητα πρόσθετων μέτρων, όπως η περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο ενισχυμένος ρόλος της ηγεσίας του σχολείου σε διαπολιτισμικά θέματα, καθώς και συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Ανάμεσα στα έτη 2015-2016, η ελληνική κυβέρνηση και οι τοπικές κοινωνίες αντιμετώπισαν μια τεράστια πρόκληση στην αντιμετώπιση σημαντικού αριθμού μεταναστών και προσφύγων. Μαζί με την καταγραφή των μεταναστών, οι αρχές έπρεπε να προσφέρουν άμεση στέγαση, φαγητό και ιατρική περίθαλψη. Ο αντίκτυπος της όλης κατάστασης αφορούσε και τον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των μεταναστών ήταν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες να είναι άμεσες. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανέπτυξε και υλοποίησε εκπαιδευτικό σχέδιο για παιδιά έως 15 ετών το 2016-17. Το Υπουργείο Υγείας είχε κάνει προσπάθειες ένταξης όλων των παιδιών σε εκπαιδευτικά μαθήματα. Η εκτίμηση του αριθμού των παιδιών προσφύγων είναι δύσκολη λόγω της αστάθειας και της συνεχούς μετανάστευσης εντός και εκτός Ελλάδας. Το Υπουργείο Παιδείας συνέλεξε και επεξεργάστηκε δεδομένα το Μάρτιο του 2017 από τα αρχεία τα δικά του, από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, από το Συνήγορο του Πολίτη και τη UNICEF. Αναφορικά με την Ευρώπη, έχουν προσδιοριστεί 3 προτεραιότητες επίτευξης ένταξης των παιδιών αυτών στο τακτικό πρόγραμμα του σχολείου σε έγκαιρο χρόνο. Αρχικά, η πρώτη προτεραιότητα αφορά την παροχή στήριξης στα παιδιά των προσφύγων, ώστε να επιτύχουν να φτάσουν σε παρόμοιο επίπεδο με τους συνομιλίκους τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία στα παιδιά αυτά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό αλλά και με άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες, ώστε να προληφθεί η κοινωνική απομόνωση. Τέλος, η συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων είναι ζωτικής σημασίας σε όλη την διαδικασία, γιατί παρέχονται πληροφορίες για τις πραγματικές διαστάσεις της κατάστασης και μια βάση για αλλαγή εργαλείων και ίσως και στόχων. Η επικοινωνία με τους πρόσφυγες γονείς και η εμπλοκή τους στη σχολική ζωή των παιδιών τους, καθώς και οι θετικές κοινωτικές δραστηριότητες γύρω από το σχολείο, είναι εξίσου κρίσιμες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα αποδοχής που κατ' επέκταση θα έχει ως αποτέλεσμα το να οθηθεί και να ενισχυθεί η σχολική ένταξη και θα συμβάλλει να κοινωνικοποιηθούν και να λάβουν αποδοχή. Πρόσφυγες και προσφυγική κρίση. Οι πρόσφυγες αναζητούν προστασία εξαιτίας ενός εκτεταμένου κινδύνου, εγκαταλείποντας τις πατρίδες τους ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων πράξεων βίας, σωματικής, συμβολικής ή άλλης, και αναζητώντας μέρη που να παρέχουν ασφάλεια και φιλοξενία. Αδιαμφισβήτητα, μια από τις πιο δυνατές και διάχυτες μορφές ιστορικής βίας είναι ο πόλεμος. Ενώ το πέρασμα της ιστορίας έχει δείξει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι εγγενώς συνδεδεμένη με κοινωνικά φαινόμενα όπως οι συγκρούσεις και η βία.
ανεξαρτήτως από τον τρόπο που περιγράφονται αποτρόπια και γεγονότα κάθε είδους βίας ιστορικά, δεν πάβουν να αποτελούν οδυνηρές συνέπειες ένοπλων διενέξεων, βίας αλλά και απώλειας αθώου πληθυσμού, είτε ένοπλου είτε άμαχου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακραίες φυσικές καταστροφές, η ρύπανση και άλλοι παράγοντες μπορεί να επισπεύσουν τη βίαιη μετανάστευση. Ο πόλεμος και ο καταναγκασμός είναι δυστυχώς σταθερές σε μια παγκόσμια κοινωνία που κυβερνάται από τους ισχυρότερους σε οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και δημογραφική κυριαρχία. Αναφορικά με τους πολέμους τώρα, είναι αξιοσημείωτο ότι δεν λαμβάνονται υπόψη όλοι οι άμαχοι που θα υποστούν τις συνέπειες του πολέμου που ενδεχομένως θα κοστίσει τη ζωή τους ή που θα τους οθήσει να προβούν σε καταναγκαστική φυγή, χωρίς ποτέ να καταλάβουν το γιατί. Ωστόσο, συχνά δημιουργείται η εντύπωση ότι το κριτήριο της νίκης είναι ο αντίκτυπος στον άμαχο πληθυσμό. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι συνέπειες του πολέμου, της περιβαλλοντικής καταστροφής ή της οικονομικής καταστροφής μετριούνται συνήθως με όρους αμάχων και αθώων, που σκοτώνονται στο ατέρμονο πεδίο της μάχης, της κυριαρχίας, στην αρένα της καταστροφής όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να βασιλέψουν πάνω σε άλλους ανθρώπους ή τη φύση. Υπάρχουν ποσοτικές συνέπειες στην κυριαρχία όπως ο θάνατος, απώλεια ασφάλειας και ψυχικής ηρεμίας, απώλεια περιουσίας, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και διαταραχή της οικογενειακής ζωής μεταξύ των άλλων. Ο ρόλος του σχολείου στην προσφυγική κρίση και τη συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων. Ο όρος συμπεριληπτική εκπαίδευση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών του 1989. Γίνονται προσπάθειες να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια στη μάθηση για όλες τους μαθητές και τις μαθήτριες, ανεξάρτητα από φύλο, χώρα προέλευσης, κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, σωματική ή πνευματική αναπηρία ή επίπεδο ακαδημαϊκών επιδόσεων. Είναι η πίστη του κινήματος ένταξη στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμό, γνωστή και ως εκπαίδευση για όλους, η οποία αναγνωρίζει ότι το σχολικό ίδρυμα μπορεί να φιλοξενήσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες όλων των μαθητών-μαθητριών, επιτρέποντάς τους να επιδείξουν τις ικανότητές τους, αναπτύσσοντας παράλληλα σχέσεις με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, μια αρχή που όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκε μόνο για τα παιδιά με αναπηρίες. Στο πλαίσιο του συμπεριληπτικού σχολείου, οι μαθητές-μαθήτριες δεν είναι απαραίτητο να συμμορφωθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αντίθετα το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό που μάλλον προσαρμόζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των μαθητών-μαθητριών, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους. Στα πλαίσια της συμπερίληψης που ισχύει πλέον, γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης όλων των μαθητών-μαθητριών με την εξάρτηση του συνόλου των παραγόντων που τους διαχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Άλλωστε, η συνεκπαίδευση και η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι γενώς αλληλένδετες, αφού η πρώτη αποσκοπεί στη συμπερίληψη μαθητών-μαθητριών που εμπίπτουν στα κριτήρια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση λογίζεται ως η απάντηση στον αποκλεισμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως πρόσφυγες, μετανάστες, Ρωμά, από τα κύρια εκπαιδευτικά συστήματα. Εκτός από την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ παιδιών πολλών πολιτιστικών καταβολών, καταβάλλεται προσπάθεια να προωθήσει τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τη συνεργασία και την αποτελεσματική συμμετοχή. Πολιτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Δεδομένων των εξαιρετικά δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην προσφυγική κρίση, και προκειμένου να καλυφθούν οι προαναφερθήσεις ανάγκες των παιδιών που είναι πρόσφυγες, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σύσταση και λειτουργία φορέων υποδοχής για την εκπαίδευση προσφύγων, τμήματων υποδοχής, φροντιστήρια και σχολές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα τμήματα υποδοχής και τα φροντιστήρια και σχολές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης υφίστανται πριν το 1980 και το 1982 και ήταν για παιδιά Ελλήνων παλινοστούντων που είχαν επιστρέψει από χώρες όπου είχαν αναγκαστεί να μετεγκατασταθούν σε μεγάλο βαθμό για οικονομικούς λόγους. Η φίτηση παιδιών προσφύγων και μεταναστών, καθώς και παιδιών παλινοστούντων σε τάξεις υποδοχής και φροντιστήρια, έλαβε χώρα από το 1999, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.
Υπάρχει μια ποικιλία πληροφοριών διαθέσιμες για καθένα από αυτά τα ιδρύματα, όπως τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν εντατική εκπαίδευση στα νέα ελληνικά, καθώς και τη δυνατότητα συνεκπαίδευσης Ελλήνων μαθητών-μαθητριών από διάφορα πολιτιστικά, από διάφορες πολιτιστικές προελεύσεις στην ίδια τάξη. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτά τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν από το κανονικό πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών-μαθητριών τους και να προσθέσουν πολιτιστικά στοιχεία που είναι αντιπροσωπευτικά του διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου των μεταναστών μαθητών-μαθητριών τους. Δεύτερον, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που συμπεριλαμβάνονται στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, τα ΖΕΠ, βρίσκονται σε περιοχές που έχει παρατηρηθεί υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου και οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές-μαθήτριες προετοιμάζονται καθώς μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, ώστε να μπορούν έπειτα να παρακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα μέσω συμμετοχικής, ενεργητικής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη δήλωση αποστολής τους. Σχετικά με τα παιδιά προσφύγων, το θεσμικό πλαίσιο αφορά εκείνα τα παιδιά που είναι εγκατεστημένα σε μητροπολιτικές περιοχές και εντάσσονται σταδιακά στο σχολικό πρόγραμμα των κανονικών ελληνικών τάξεων. Είναι βέβαια σημαντικό να τονιστεί πως η πλειονότητα των προσφύγων στεγάζεται σε καταφύγια και η κύρια προτεραιότητά τους είναι η επανεγκατάσταση σε άλλες χώρες. Αναφορικά τώρα με τις τάξεις υποδοχής, τα λεγόμενα ΖΕΠ που αναφέρθηκαν προηγούμενα, υπάρχουν δύο ειδών τάξεις υποδοχής. Η τάξη υποδοχής 1, που είναι για παιδιά που παρακολουθούν, τα οποία μιλούν ελάχιστα ή καθόλου ελληνικά, ώστε να μάθουν την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα, εκτός της σχολικής τάξης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα σχολικό έτος με πιθανότητα παράτασης. Δεύτερον, οι τάξεις υποδοχής 2, όπου φοιτούν μαθητές και μαθήτριες οι οποίες διαθέτουν ένα μέτριο επίπεδο γνώσης της ελληνικής, το οποίο ωστόσο εξακολουθεί να είναι τροχοπέδι για την παρακολούθηση μιας κανονικής τάξης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παροχή βοήθειας, είτε εντός της τάξης είτε εκτός. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει έως 3 διδακτικά έτη. Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών προσφύγων φοιτά επίσης στο πρόγραμμα Εναλλακτική Εκπαίδευση Προσφύγων. Τα παιδιά αυτά, μετά από την τραυματική φυγή τους από τις χώρες τους, είναι εκτός σχολικού περιβάλλοντος για διάστημα άνω του ενός έτους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή βοήθειας, ώστε να μεταβούν και να επαναταχθούν στη σχολική κουλτούρα, αποκτώντας ό,τι είναι αναγκαίο για την ακαδημαϊκή και κοινωνική ένταξη, ανεξάρτητα από το αν παραμένουν στην Ελλάδα ή όχι. Να σημειωθεί ότι οι τάξεις υποδοχής που αναφέρουμε παραπάνω λειτουργούν μέσα στα σχολεία. Τώρα θα αναφέρουμε κάποιες προτάσεις για την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Με βάση τα προαναφερθέντα και με την πάροδο του χρόνου γίνεται ολοένα και πιο εντατική η ανάγκη επιπρόσθετης κατάρτισης για τους της εκπαιδευτικούς, καθώς υστερούν σε διαπολιτισμικές ικανότητες. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη πόρων κατάρτισης, αλλά και στη δυσαρέσκεια των διευθυντών διευθυντριών ενδεχομένως για τα κενά που δημιουργούνται στο πρόγραμμα, όταν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην εκπαιδευτική τους μονάδα παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα και χρειάζεται να λείψουν. Επίσης, τη δυσαρέσκεια των ίδιων των εκπαιδευτικών όταν αναγκάζονται να εργάζονται περισσότερες ώρες δεδομένων των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς θεωρείται απαραίτητη ανάμεσα στα άλλα και σε τομείς όπως η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η πολιτιστική ταυτότητα και η αξιολόγηση των μαθητών-μαθητριών ξένων γλωσσών. Επιπλέον είναι σημαντική και διενέργεια προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, προκειμένου να δημιουργηθούν φιλίες και να υπάρξει επικοδομητική συνεργασία με τα προσφυγόπουλα, κάτι που αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την εισαγωγή και τη διατήρηση των παιδιών προσφύγων στο σχολικό κλίμα. Επίσης, είναι σημαντικό να τροποποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών και τα σχολικά βιβλία με τρέχουσες πληροφορίες και ευχάριστες δραστηριότητες,
οι οποίες προωθούν την έννοια της διαπολιτισμικότητας και εξοικειώνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες διαφορετικών πολιτιστικών υπόβαθρων με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής τους. Επίσης, είναι πολύ κρίσιμο να επαναπροσδιοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ σχολείου και ξένης οικογένειας, προκειμένου να επιτευχθεί με επιτυχία η σχολική ένταξη των προσφυγόπουλων. Μέσω της συμμετοχής των γονέων προσφύγων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, μπορούν αυτά να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες, να βελτιώσουν τη σχολική τους συμπεριφορά και να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών επιδόσεων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Είναι αποδεδειγμένο ότι η συμμετοχή των γονέων προσφύγων στις σχολικές δραστηριότητες όχι μόνο ωφέλησε στην ακαδημαϊκή επιτυχία παιδιών από ποικίλα πολιτισμικά υπόβαθρα, αλλά βοήθησε και την κοινωνικοποίησή τους. Η συμμετοχή των γονέων είναι ωφέλιμη και για τους εκπαιδευτικούς, τις εκπαιδευτικούς, καθώς συνεισφέρει στο έργο τους. Τέλος, ιδιαίτερα καθοριστικός είναι και ο ρόλος της διεύθυνσης του σχολείου, καθώς έχει την υπευθυνότητα να δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας με άλλα σχολεία που όχι μόνο έχουν παρόμοια δημογραφική σύνθεση, αλλά έχουν και παρόμοια κοινωνικο-πολιτισμικά χαρακτηριστικά με τη σχολική μονάδα στην οποία ηγούνται. Οι διευθυντές, διευθύντρες των σχολικών μονάδων, χωρίς αμφιβολία, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και ανάπτυξη. Οι απόψεις των διευθυντών-διευθυντριών των σχολείων για την διαφορετικότητα και την ισοτιμία από την άλλη πλευρά έχουν αντίκτυπο στην προσέγγιση τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή, θα αναφερθούμε στα συμπεράσματα. Μέσα από την παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της προσφυγικής κρίσης που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε κατανοητή η ανάγκη των ανθρώπων να μετακινηθούν σε άλλες χώρες προκειμένου να βρεθούν σε περιβάλλοντα που είναι πιο ασφαλή από αυτά της χώρας προέλευσής τους, ειδικά ως αποτέλεσμα βιοπραγιών ή και άλλων καταστάσεων όπως οι φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, η μετακίνηση αυτή του πληθυσμού θέτει νέα δεδομένα για τις χώρες υποδοχής, τα οποία αφορούν τη στέγαση, τη σύτηση, την υγεία αλλά και την εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια και έπειτα από την παγκόσμια διάσκεψη, η οποία αφορούσε άτομα με αναπηρίες, εισήχθη η έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η οποία με την πάροδο του χρόνου δεν αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τα άτομα με αναπηρίες, αλλά σιγά σιγά συνολικά άτομα που έχριζαν συνεκπαίδευσης και ανήκαν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Έτσι, οι φορείς εκπαίδευσης διαμόρφωσαν πολιτικές για την ένταξη των παιδιών προσφύγων στις κανονικές τάξεις. Τέλος, μέσα από τη μελέτη αυτή διαφάνηκε η σπουδαιότητα λήψης επιπρόσθετων μέτρων, όπως είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα κατάρτισης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή η ενίσχυση του ρόλου της σχολικής ηγεσίας σε διαπολιτισμικά θέματα και συνεργασία του σχολείου με τους γονείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας και να ευχηθώ καλή συνέχεια.